Συνυπογράφηκε σήμερα η διακήρυξη για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στη Λαούλ του Βελγίου, όπου πραγματοποιήθηκε διήμερη διάσκεψη υψηλού επίπεδου στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας. Η διακήρυξη αφορά στη μελλοντική κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας. Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνυπογραφή της διακήρυξης επιβεβαίωσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Την ίδια ώρα, μετά από πρόσκληση της Βελγίδας ομολόγου μου, Καρίν Λαλιέ, είχα την τιμή να συμμετάσχω σε πάνελ συζήτησης για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τονίζοντας τη σημασία της ως βασική επένδυση για τα παιδιά, η οποία μπορεί να καταστεί αρρωγός στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σημειώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρει τα εργαλεία και τους πόρους, υπογράμμισα ότι η βασική δέσμευση της Κύπρου παραμένει η συνέχιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών παιδικής φροντίδας. Στο περιθώριο της διάσκεψης, πραγματοποίησα διμερείς επαφές με τους ομολόγους μου της Μάλτας και της Ουγγαρίας, με τους οποίους συζητήσαμε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση την προσχολική φροντίδα, την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο και την ενεργοποίηση δικαιούχων επιδομάτων στην αγορά εργασίας, και συμφωνήσαμε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές στα υποσυζήτηση θέματα.